Ναι, ο οίκο Μούντι μπορεί μέσα στην εβδομάδα να ανέβαλε την προγραμματισμένη αξιολόγηση. Παρ' όλα αυτά, σε μία έκθεσή του αναφέρει τι χρειάζεται η ελληνική οικονομία ακόμη ε, για να έχει ισχυρή ανάπτυξη. Είναι η εφαρμογή των συμπεφωνημένων μεταρρυθμίσεων και η συνέχισή του. Η ανάπτυξη βλέπει πω είναι στο 2,1% το 2019 και για το 2,5% για το 2020. Και ο οίκο λέει πω εάν συνεχίσει με αυτού του ρυθμού η ελληνική οικονομία. Το, τότε το χρέο ω ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί πολύ πιο δραστικά σε σύγκριση με τι τρέχουσε εκτιμήσει ενώ. Ναι. Πολύ σημαντικό θεωρεί πως είναι και η προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν το τομέα ουσιαστικά που έχει στραφεί και η νέα κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά ο Ίκος Μούντις εξηγεί πως για πολλά χρόνια ακόμη η Ελλάδα θα είναι στην διαβάθμιση... Αθανασία, στην... θα δούμε βεβαίως πόσα όλα αυτά θα μπορέσουν και αν θα εφαρμοστούν προκειμένου να ανακάμψει η ελληνική οικονομία πολύ πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ.